Τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης Αθηνών. Τέρμα τα γκάζια, κύριε Πατούλη. Καλώς μας ήρθε το ράλι Ακρόπολης. Καλώς μας ήρθαν και οι δρόμοι που ήρθαν με το ράλι Ακρόπολης. Και όλη αυτή η προοπτική της Αθήνας μας, ή μάλλον της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, διότι η Αθήνα δεν είναι μόνο η πολύ ταλαιπωρημένη πόλη της Αθήνας, που είναι ακόμα πολύ ταλαιπωρημένη, δυστυχώς. Αυτό είναι η Αττική, είναι η μητροπολιτική Αθήνα. Και σε κάθε περίπτωση, όπως το έχετε δει και το είπατε, έχουν γίνει ευρύτατες ασφαλτοστρώσεις το τελευταίο χρόνο από το παράλληλο μέτωπο στην Λεωφόρο Ποσειδώνο, στην Κηφισία, ετοιμάζεται ο Κηφισός, Συγκρού, και όλα αυτά για να μπούμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της οδικής ασφάλειας προφανώς, αλλά και της ωραιοποίησης της ζωής μας και του οδικού και της ασφάλειας όλων εκείνων που συμμετέχουν σε αυτό. Και βέβαια δεν ήταν δυνατόν, εφόσον υπήρχε ένα κάλεσμα μετά από τη μεγάλη επιτυχία, πιστεύω, της χώρας μας, της προσωπικής προσπάθειας και του κυρίου Αβγενάκη. Θα μιλήσω με τον κύριο Αβγενάκη στην συνέχεια της εκπομπής. Είπατε, του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, όσοι έχουν συμβολή σε αυτό, θα πρέπει να τους αναγνωριστεί. Πριν μήνες, με αγωνία, μας κάλεσε και μας είπε ότι θέλουμε να αναλάβουμε αυτό, θα βοηθήσετε. Και βέβαια, είπαμε, θα βοηθήσουμε μόλις μας τις δυνάμεις. Και βέβαια, θα έλεγα, αυτή η βοήθεια ήταν έμπρακτη. Το αίτημα του Υπουργείου για τη συμφωνή μας με 150.000 για την πραγματοποίηση της δικής μας συμμετοχής, ώστε να μπορέσει όλη αυτή η οργάνωση να δημιουργηθεί, πάντα με πρωτεργάτη τον κύριο Αβγενάκη, εδόθη. Όπως επίσης πραγματοποιήθηκαν όλο το καλοκαίρι, κυρίως τον Αύγουστο, όλες τα έργα ειδοποιίας για την υψηλή ποιότητα υλικά, τοποθέτηση αντιδυστυχικό, ασφαλτοτάπητα και περιμετρικά του συντάγματος. Για πείτε μου λίγο, μισό λεπτό, συγγνώμη που διακόπτω, τι αντιολισθητικός ασφαλτοτάπητας, ομολογώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι κάθε ασφάλτος ίδια. Ναι, υπάρχουν ποιότητες, εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς επιλέξει και θα το έχετε δει και στο παράλληλο μέτωπο, ότι τα υλικά τα οποία τίθενται πρέπει να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να είναι αντιελισθητικά και να μην δημιουργούν προβλήματα. Βεβαίως, για να μπορούν να δημιουργούν καλύτερη οδική ασφάλεια. Έγιναν βεβαίως διαγραμμίσεις, οι οποίες στόχο είχαν να έχουν και σε τις φωτεινές σηματοδότες χαμηλής τάσεως τύπου LED. Υπήρχαν ειδικά έτσι κρίσταλα, θα έλεγε, που δεν καταστρέφονται από βαναρισμούς, ενώ τοποθετήκαν και νέες πινακίδες σήμασης, ανοξείδωτοι στη σηματοδότηση. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί η πρώτη, θα έλεγε κανείς, διαδρομή, η ειδική διαδρομή που ήταν το ξεκίνημα, που σε 150 χώρες έφυγε το μήνυμα για την Ελλάδα, για την Αττική μας, για την Αθήνα μας. Ένιωσα για πρώτη φορά, πρέπει να σας πω, τα τελευταία χρόνια, ότι η Αθήνα εκπέμπει την εικόνα μιας παγκόσμιας πρωτεύουσας, όχι μόνο ευρωπαϊκής. Έτσι, και σε αυτό, κύριε Βλάντη, θα σας έλεγα ότι εμείς είχαμε μια μεγάλη ευθύνη να μπορέσουμε να το διεκπαιρεώσουμε στο χρόνο που έπρεπε, στο βαθμό που έπρεπε, και νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της, τα καταφέραμε, και θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια εστέφθη τουλάχιστον στο επίπεδο της Αττικής και της Έναρξης και στο επίπεδο της Ακρόπολης με λαμπρό τρόπο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα, μέσα στους επόμενους μήνες για την περιφέρεια, μια και σας έχω στο τηλέφωνο, να μου πείτε τα 2-3 πράγματα τα οποία είναι στις προτεραιότητές σας. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι θα είναι, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην οδική ασφάλεια. Μην ξεχνάμε, και υπόθηκε ιδιαίτερα και με το ράλι Ακρόπολης, ότι είμαστε η πρώτη χώρα της Ευρώπης όπου η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες των 25-30 χρονών είναι τα τροχαία ατυχήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πρωτιά πρέπει να αλλάξει. Αυτό σχετίζεται προφανώς και με εκπαίδευση των οδηγών και σύνεση, αλλά οφείλεται και στις σωστές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να βάλουμε. Εμείς έχουμε λοιπόν σε υψηλό βαθμό την δυνατότητα των υποδομών. Έτσι λοιπόν, όπως τις δύο πεσογέφυρες που πριν λίγες μέρες παραδώσαμε και στο Παλαιό Φάλιρο για τους πεζούς μας, αλλά και οι ασφαλτοστρώσεις ευρύτητες που είπα και λίγο πριν, σε όλη την Αττική, στους μεγάλους άξονες, προφανώς ευθύνης μας. Αλλά και μέσα στον επόμενο χρόνο, ξεκινώντας τον επόμενο μήνα,
θα μπουν 22.000 φωτιστικά LED, όπου θα αλλάξουν πραγματικά την δυνατότητα οδήγησης τη νύχτα σε αυτούς τους άξονες. Τα LED, για να μπορέσει όποιος δεν το γνωρίζει, είναι υψηλής ισχύος και χαμηλής ενέργειας, ειδικής περιβαλλοντικής δυνατότητος στο αποτύπωμά του. Και από την άλλη πλευρά δημιουργούμε μεγάλες δυνατότητες για τις άλλες 4 γέφυρες που θέλουμε να βάλουμε από τους 6 που βάλαμε τις 2 πρώτες. Επίσης βγάζουμε ένα πρόγραμμα για άλλες 4 γέφυρες, ώστε όλο αυτό να δημιουργεί στην ασφάλεια του πεζού. Ωρεοποιούμε και φωτίζουμε, αλλά και πλέον ελέγχουμε όλες τις υπόγειες διαβάσεις των μεγάλων οδικών αξώνων με ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινήσαμε πριν ένα μήνα περίπου. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία δημοπράτησης, όπου πολύ σύντομα θα δούμε όλες οι υπόγειες διαβάσεις και των δρόμων. Εξαιρετικά σημαντικό και... αυτό, διότι πολλοί άνθρωποι απλά δεν περνάνε από εκεί, διότι φοβούνται, διότι είναι πάρα πολύ βρώμικα, και αναφέρομαι από τα απλούστατα από τον Άγιο Νικόλαο Αττικής και έξω από το Πάντιο, μέχρι και άλλες οι οποίες είναι λιγότερο γνωστές, αλλά είναι απολύτως απαραίτητες. Λεωφόρους Χιστού, διάφορα τέτοια. Βέβαια, έχετε δίκιο. Εγώ πρέπει να πω ότι, κύριε Πατούλη, δεν σας είχα πει ότι θα σας ρωτούσα για τις προτεραιότητες. Είχα πει θα μιλήσουμε 2-3 λεπτά για το ράλι Ακρόπολης. Αλλά κοίτα να δεις, ο άνθρωπος πτάει στο μυαλό του πώς τα απαριθμεί ένα προς ένα. Για το κράνο είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ευθύνη. Να πάμε την Αττική μας, να πάμε τη χώρα μας, την Αθήνα μας μπροστά. Γιατί μέσα από αυτό, μέσα από τις υποδομές, μέσα από την εξωστρέφεια, όπως η χθεσινή εκδήλωση, θα δημιουργήσουμε και το σωστό αποτύπωμα του να μπορέσουμε να φέρουμε κόσμο, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, να δώσουμε δουλειές, να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω. Αυτό θα πρέπει να είναι όλο αλληλέδεντο. Και βέβαια θα σας πω ότι έχουμε δώσει και ιδιαίτερη προτεραιότητα και στους χώρους άθλησης, όπως ξέρετε, είτε σε μεγάλες ομάδες, είτε σε αθλητικούς χώρους, στους δήμους μας. Για θα τα πει όλα. Μέχρι τη γλίστρα που έφτιαξε στο Λαύριο, μέσα στο... τι λέτε. Μέχρι τη σύραγγα του Καραμαλή, λίγο πιο κάτω, που όπως ξέρετε υπήρχαν καταπτώσεις βράχων και έπρεπε όλα αυτά μέσα στο καλοκαίρι να φτιαχτούν. Γιώργο Πατούλη, κύριε Περιφερειάρχη, είμαστε σε γρήγορση, ορίστε. Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεται ο κόσμος στην Αττική ότι υπάρχει και μια σιωπηρή δουλειά που δεν γίνεται με όρους lifestyle ή με υπερπροβολές στα media, αλλά γίνεται με όρους συνέπειας, ιεράρχησης και προτεραιότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είμαστε πάντα σε επαφή και πάντα τέτοια όπως το χθεσινό. Πραγματικά θα γυρίσει και θα μου πει κάποιος: μα καλά, έχεις δει την Αθήνα πώς είναι από την Πατησίων και κάτω. Φωνάζω προς όλους τους αρμοδίους, οι οποίοι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι έχουν και την τάση να λένε ότι δεν είναι αρμόδιοι. Αν μου πεις, μα λες εσύ τέτοια πράγματα, βουλευτής της συμπολίτευσης, είναι υποχρέωσή μου να λέω τέτοια πράγματα, να καταθέτω κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, να κάνω κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κάνετε πολύ σωστά τη δουλειά σας, κύριε Βουλευτή. Αλλά τα καλά πρέπει να τα λέμε και να τα προβάλλουμε και να τα αποδίδουμε. Να είστε καλά, κύριε Πατούλη. Καλημέρα σας.